Όταν ακριβώς όλοι. Περπατούσε κάπως έτσι. Αλήθεια. Μύριζε το βάρος του σαρτρός στο δακτύλο του. Κατάλαβες. Στο δακτύλο του. Ακριβώς όπως οι γορίλες. Καταπληκτικό. Ήταν απίστευτο. Και πήγαινε τους αγώνες του έτσι και μετά περπατούσε έτσι. Κατάλαβα. Σαν τη θεία Ιζαμπέλα. Είναι φοβερό. Τζέιν, τι ανακάλυψε ένας άνθρωπος χωρίς μιλιά, χωρίς ανθρώπινη συμπεριφορά. Και χωρίς καθόλου γενικούς τρόπους. Τι εννοείς? Στεκόταν πολύ κοντά μου. Τι? Και με παρατηρούσε. Στην αρχή έμοιαζε μπερδεμένος. Σαν να μην είχε ξαναδεί άνθρωπο στη ζωή του. Και η ματιά του ήταν βαθιά. Έντονη. Ποτέ μου δεν έχω δει τέτοια μάτια. Μήπως θα ήταν καλύτερα να σε αφήσω μόνη σου με τον πίνακα και λίγο. Σταμάτα. Σκέψω πόσα θα μπορούσαμε να μάθουμε από αυτόν. Πρέπει να τον βρούμε. Α, καθηγητά. Είστε εδώ για να βρείτε γορίλες, όχι να ενθαρρύνετε κοριτσίστικες φαντασιώσεις. Φαντασιώσεις? Δεν το φαντάστηκα. Ο Ταρζάν είναι... Ω. Βλέπεις. Αυτός είναι. Ο Ταρζάν. Καθηγητά, Τζέιν, προσέξτε. Περιμένω. Κλέιτον. Ε. Κλέιτον. Έχουμε συστηθεί. Πώς ξέρει το όνομά μου? Νομίζεις πως έτσι λέει για το πυροβολισμός. Τζέιν. Ναι, γεια σου, Ταρζάν. Κατάλαβα τι εννοούσες με το καθόλου τρόπο. Τι κάνει? Κοίτα τον Τζέιν. Κινείται σαν πίθηκος, αλλά μοιάζει με άνθρωπο. Μπορεί να είναι ο σύνδεσμος που λείπει. Ή ο σύνδεσμός μας με τους γορίλες. Ω, ναι. Πού είναι οι γορίλες? Γορίλες! Γορίλες! Με τις φωνές δεν πιάνει τίποτα, κύριε Κλέιτον, δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα μας. Τότε θα τον κάνω εγώ να καταλάβει. Αφού μπορώ να μάθω σε έναν παπαγάλο τον εθνικό ύμνο, μπορώ σίγουρα να μάθω ένα-δυο πράγματα σε αυτόν τον άγριο. Γορίλας! Γορίλας! Το πιάσε! Γορίλας! Όχι, ίσως όχι. Όχι. Κύριε Κλέιτον, άστα, θα τα αναλάβω εγώ.